Γεια σας φίλοι μου και καλή εβδομάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 5 λάθη που κάνουν οι ψίστες στις ψισταριές υγραερίου. Το πρώτο και πιο βασικό λάθος είναι ότι ψήνουμε με ένταση. Χαμηλώστε τους καυστήρες. Κάντε πρώτα καλή προθέρμανση στις ματεμένες χάρες ή στις ματεμένες πλάκες και μετά χαμηλώστε τους καυστήρες. Η δυνατή ένταση προκαλεί αναφλέξεις. Ένα και δεύτερο, διώχνει υγρασία. Για να έχουμε το κρέας μας ζουμερό και χωρίς αναφλέξεις, χαμηλώστε τους καυστήρες. Δεύτερο, πάρα πολλοί ψίστες χρησιμοποιούν πυρούνα για να γυρίσουν το κρέας. Η πυρούνα δυστυχώς τρυπάει το κρέας και χάνει υγρασία. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μία σπάτουλα ή μία τσιμπίδα. Έτσι αγκαλιάζετε το κρέας και το περιστρέφετε χωρίς να το τρυπήσετε και χωρίς να χάσετε υγρασία. Ειδικά όταν έχετε μαρινάρι και θέλετε να κρατήσετε τα αρώματα και τα υγρά που έχετε δώσει στο κρέας. Το τρίτο πιο βασικό είναι ότι δεν λαδώνουμε τις χάρες. Οι χάρες θα πρέπει να είναι λαδωμένες έτσι ώστε όταν ακουμπάμε το κρέας δεν θα κολλήσει επάνω. Εύκολα θα το σηκώσουμε, θα ξεκολλήσει και θα μεταφέρουμε δίπλα στο διπλανό σημείο χωρίς να μείνει το μισό μπιφτέκι ή μισή μπριζόλα πάνω στο καυτό μέταλλο. Άρα λαδώνουμε τις χάρες πριν από κάθε ψήσιμο. Τέταρτο και πιο βασικό, χρησιμοποιήστε το καπάκι. Βλέπω σε πάρα πολλά βίντεο ή πολλά live οι φίλοι μας δυστυχώς να έχουν ανοιχτό καπάκι και προσπαθούν να ψήνουν. Αυτή η τεχνική είναι λάθος. Γιατί οι ψισταριές μας έχουν καπάκι και πάνω στο καπάκι υπάρχει ένα θερμόμετρο. Με αυτό το θερμόμετρο ελέγχουμε τη θερμοκρασία, δημιουργούμε ένα περιβάλλον που είναι πάντα το ίδιο ό,τι και να ψήσουμε, ελέγχουμε την ένταση, ελέγχουμε την θερμοκρασία και δίνουμε ίδιους χρόνους ψησίματος από όλες τις πλευρές. Άρα κατεβάστε το καπάκι και ελέγξτε και δημιουργήστε ένα περιβάλλον πιο ελεγχόμενο στο ψήσιμο. Τελευταίο είναι πάρα πολύ δυστυχώς δεν καθαρίζουν τις ψισταριές τους με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται στο λιποσυλλέχτη πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα λίπους. Αυτό δυστυχώς μόνο και μόνο στην προθέρμανση θα δείτε τη ψισταριά να καπνίζει και φυσικά να έχουμε αναφλέξεις. Αυτό θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ αγαπητοί μου φίλοι στο ψήσιμο, γιατί μπορεί το κρέας που ψήνουμε να μην έχει λίπος αλλά το λίπος από κάτω θα δημιουργεί αναφλέξεις. Άρα φροντίστε κάθε 4-5 ψησίματα και κάτω από τις χάρες, τους φλογοκρύπτες ή τους διαχύτες όπως τους λέμε, και εσωτερικά τη ψισταριά να την έχουμε καθαρή για να ψήνουμε χωρίς αναφλέξεις. Αυτά είχα να σας πω. Καλά ψησίματα σε όλους. Γεια σας.